Χαίρετε. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το πρώτο κεφάλαιο από την θεματική ενότητα «Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα». Είχαμε δει στο πρώτο μέρος για το μάθημα αδελφοσύνη κάποια χαρακτηριστικά της εκκλησιολογίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μάλιστα είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας και είχαμε δει για την κοινή πίστη, τον ένα Θεό, το ένα βάπτισμα, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το ένα σώμα. Μάλιστα, δώσαμε κατά κάποιο τρόπο, κάναμε μια προσπάθεια να δώσουμε ένα ορισμό για την Εκκλησία και επαναλαμβάνω είδαμε τα χαρακτηριστικά της εκκλησιολογίας. Σήμερα όμως θα δούμε καλύτερα πώς καθιερώνεται αυτή η ενότητα της Εκκλησίας και ουσιαστικά θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η ενότητα καθιερώνεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Δηλαδή σήμερα θα δώσουμε έμφαση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πώς πραγματοποιείται αυτή η ενότητα όλου του σώματος και του πληρώματος της Εκκλησίας με τον Χριστό μέσα από την Θεία Κοινωνία και βέβαια πόσο σημαντικό είναι και το μυστήριο του βαπτίσματος που αποτελεί και το πλαίσιο ουσιαστικά της ένταξης του νέου χριστιανού, ενός νέου μέλους στο σώμα της Εκκλησίας και πώς συνδέεται κιόλας αυτό το μυστήριο με την Θεία Ευχαριστία. Όμως ας προχωρήσουμε πρώτα στο ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας δια των μυστηρίων και στην έμφαση που θέλουμε να δώσουμε σήμερα για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα πράγματα είναι πιο απλά ως προς το θέμα της ενότητας της Εκκλησίας, διότι είπαμε ότι αυτή συντελείται δια των μυστηρίων της, εισαγόμαστε στην Εκκλησία μέσω του μυστήριου του βαπτίσματος, πολύ σημαντικό επίσης για την ενότητα να ακολουθεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και γενικότερα τα μυστήρια αποτελούν το σύμβολο, το σημάδι της Θείας Χάριτος και της παρουσίας της άκτης της Θείας Ενέργειας και μέσα από αυτά διατηρείται αυτή η σχέση και η επαφή του πιστού με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα και έτσι γίνεται κατανοητή η ενότητα αλλά και η συνύπαρξη όλων μας σε ένα κοινό σώμα. Όχι με βάση έτσι αυτή την γραφειοκρατία που αναφέραμε προηγουμένως ενός οργανισμού όπως σκέφτηκε να το καθαριώσει η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Θα επαναλάβουμε λοιπόν ξανά και ξανά το θέμα της ενότητας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να επαναλάβουμε κάτι που κάναμε και στην προηγούμενη ενότητα που αναλύσαμε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας ως μια Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ως προς το θέμα ξανά της ενότητας και καθολικότητας ότι στο μυστήριο ξανά να πούμε της Θείας Ευχαριστίας δεν συγκεντρώνεται μόνο η τοπική Εκκλησία αλλά είναι παρούσα η Καθολική Εκκλησία. Διότι είχαμε πει κιόλας ότι το σώμα του Χριστού είναι παρόν σε όλα τα Άγια Ποτήρια, σε όλες τις εκκλησίες. Και η ενότητα της κάθε έτσι, επαρχίας, της κάθε ενότητας εξασφαλίζεται γύρω από την ενότητα του Επισκόπου, ο οποίος μέσω της αποστολικής διαδοχής ορίστηκε να διακονεί τη συγκεκριμένη κοινότητα. Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συγκεφαλαιώνεται σε αυτό η έννοια της ενότητας και της κοινωνίας στο σώμα της Εκκλησίας. Διότι ουσιαστικά μέσω αυτού του μυστήριου ενοποιούνται όλοι οι άνθρωποι, όλες οι υπάρξεις των ανθρώπων και κοινωνούν τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι όλοι σαν πρόσωπα, όχι σαν απλές υπάρξεις, όλοι σαν πρόσωπα κοινωνούμε με την Εκκλησία και τον Χριστό και είμαστε ένα σώμα. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε
και αυτή την ανάλυση μέσα από τη φράση του Κυπριανού Καρχιδόνος, το «Extram Ecclesiam nulla salus», δηλαδή έξω εκτός από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, για να επισημάνουμε ξανά και να υπογραμμίσουμε αυτό το θέμα της ενότητας, όπου μέσα από αυτή την φράση υπογραμμίζεται ότι η Εκκλησία αποτελεί σωτηρία και η ενότητα με τον Επίσκοπο δηλώνει ουσιαστικά την ενότητα και την κοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Επομένως, η ένωση στην Εκκλησία δεν αποτελεί μια τυπική ενότητα, μια εξωτερική ενότητα, σαν ένα σύστημα, σαν ένας οργανισμός, ότι ο ένας ανήκει στον άλλο. Είναι μια εσωτερική ενότητα. Η Εκκλησία είναι μια ενωμένη καθολική με αυτή την έννοια, διότι ενώνει την διαιρεμένη ανθρωπότητα, τη μεταμορφώνει και αποτελεί εικόνα της Αγίας Τριάδας. Επομένως, ξεχνάμε αυτούς τους εξωτερικούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς περί καθολικότητας και οικουμενικότητας. Δεν μετράμε αριθμό πιστών, διότι η καθολικότητα, επαναλαμβάνουμε, ακόμα και όταν ήταν ελάχιστες οι κοινότητες, όπως τις είχαμε παρουσιάσει, αυτές όλες οι κοινότητες ήταν καθολικές, διότι η καθολικότητα και η αγεραιότητα της ζωής της Εκκλησίας καθορίζεται μέσα στην εσωτερική της ενότητα, μέσα στην πίστη, μέσα στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι με εξωτερικούς τύπους και συμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς η καθολικότητα χρησιμοποιείται με γεωγραφικούς προσδιορισμούς μόνο στα πλαίσια της Δυτικής Εκκλησίας. Δεν αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχουμε επισημάνει ότι όλα η Καθολική Εκκλησία είναι καθολική, διότι όλα τα μέλη, ακόμα και σε κάθε τοπική μικρή εκκλησία, είναι ενωμένα μέσω του μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας στο σώμα του Χριστού. Επαναλάβαμε πολλές φορές τα ίδια πράγματα για να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε αυτές τις διαφορές ως προς το θέμα της ενότητας και της καθολικότητας. Μόνο αυτά τα σημεία έχουν σημασία. Η πίστη, η ίδια πίστη, η κοινή πίστη, πιστεύουμε δηλαδή στα ίδια ακριβώς πράγματα, στις ίδιες διδασκαλίες, και η ενότητα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η συμμετοχή, η κοινή συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αφού μιλήσαμε για το θέμα της Θείας Ευχαριστίας, είπαμε ότι θα συζητήσουμε τώρα και για το πόσο σημαντικό είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Καταρχήν, τι είναι το βάπτισμα, τι είναι το χρίσμα και πώς συνδέεται κιόλας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και μάλιστα γιατί είναι σημαντικό κιόλας για την ενότητα της Εκκλησίας. Ότι με αυτό το μυστήριο συντελείται η επίσημη είσοδός μας στην Εκκλησία, είναι η μοίηση στην Εκκλησία και αποτελεί το μυστήριο της εν Χριστώ γέννησης του ανθρώπου. Όπως γνωρίζουμε, ο άνθρωπος γεννιέται με φυσικό τρόπο, έρχεται στην καινούργια ζωή από την μητέρα του, μέσα από την ένωση των δύο γονέων. Όμως, με το μυστήριο του βαπτίσματος έχουμε μια νέα γέννηση του ανθρώπου. Είναι η πνευματική μας γέννηση. Είναι ένα λουτρό σωτηρίας, η κάθαρση της ψυχής μας, και εγγυάται αυτό το μυστήριο την επαναφορά ουσιαστικά του ανθρώπου, την αναγέννησή μας. Επομένως, ερχόμαστε στη ζωή μέσα από τη μήτρα της μητέρας μας, όμως ερχόμαστε και μέσα από την πνευματική μήτρα της Εκκλησίας και γεννιόμαστε ουσιαστικά μέσα από την κολυμπήθρα, γιατί βαφτιστήκαμε σαν νήπια. Στο παρελθόν, βέβαια, στην Εκκλησία, στην αρχή τουλάχιστον της διάδοσης του χριστιανισμού, βαπτίζονταν οι ενήλικες. Έχουμε και τώρα βάπτισμα ενηλίκων, αλλά πλέον έχει καθιερωθεί ο νηπιοβαπτισμός. Πώς καθιερώθηκε όμως αυτό το μυστήριο? Το μυστήριο αυτό, όπως και όλα τα μυστήρια, είναι θεοσύστατο, ιδρύεται από τον Χριστό, και ουσιαστικά έχουμε την
πράξη της δικής του βάπτισης στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Χριστός βέβαια ήταν αναμάρτητος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προσέφερε βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, όμως για συμβολικούς λόγους ο Χριστός δέχεται το βάπτισμα από τον Ιωάννη και μέσα από αυτό το βάπτισμα υπακούει στις εντολές του Θεού εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότητας και μας δείχνει τον τύπο του δικού μας βαπτίσματος. Ουσιαστικά ο Χριστός με το βάπτισμά του αγίασε τα νερά και ολόκληρη την κτήση και φανέρωσε κιόλας την Αγία Τριάδα μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Επίσης μετά την Ανάστασή του και λίγο πριν την Ανάληψη δίνει την εντολή στους μαθητές όχι μόνο να πορευτούν και να διδάξουν το κήρυγμά του, την διδασκαλία του σε όλο τον κόσμο. Δίνει το μήνυμα να βαπτίσουν και όλους τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια ουσιαστικά εντολή διασώζει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, δηλαδή εκτός από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου υπάρχει και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Αυτή ακριβώς εντολή, όσοι πιστεύουν στη διδασκαλία του Κυρίου να βαπτιστούν και θα σωθούν. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή από την πρώτη στιγμή πόσο σημαντικό είναι αυτό το μυστήριο για την είσοδο στην Εκκλησία και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες εφαρμόζεται αυτή η εντολή του Κυρίου. Οι Απόστολοι ακολουθούν το λόγο, βαπτίζουν και παραδίδουν και αυτό το δικαίωμα στους επισκόπους και στους ιερείς. Η Εκκλησία διατήρησε και διατηρεί ακριβώς έτσι όπως παρέλαβε το μυστήριο, δηλαδή στην τριπλή κατάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η αλλαγή γίνεται αργότερα από τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι ουσιαστικά καθιερώνουν τον ραντισμό. Ραντίζουν δηλαδή, ρίχνουν λίγο νερό στο μέτωπο του νηπίου, ενώ όπως έχουμε δει και αγιογραφικά, το μυστήριο είναι με την τριπλή κατάδυση στο νερό. Λοιπόν, τους πρώτους αιώνες πραγματοποιόταν το βάπτισμα σε περιοχές, σε χώρους όπου υπήρχε πάρα πολύ νερό, δηλαδή σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, ιδιωτικά λουτρά και όσο αυξανόταν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων, γύρω στο 3ο αιώνα έχουμε και το κτίσιμο βαπτιστηρίων σε πολλές περιοχές. Είναι ουσιαστικά κάποια οικοδομήματα με σχήμα κυκλικό ή οκταγωνικό και βρίσκονταν σε μεγάλες βασιλικές εκκλησίες και ήταν διακοσμημένα με κείονες, μοσαϊκά. Ένα χαρακτηριστικό βαπτιστήριο υπάρχει στην Αγία Λιδία κοντά στους Φιλίππους έξω από την Καβάλα και από τον 6ο αιώνα να πούμε ότι αρχίζεται να καθιερώνεται και να είναι πιο συνηθισμένος ο νήπιο βαπτισμός σε μια κολυμβήθρα, όλοι ξέρουμε πως είναι η κολυμβήθρα, που έχει αντικαταστήσει πλέον τα βαπτιστήρια. Να δούμε και μια εικόνα εσωτερικά από ένα βαπτιστήριο όπως ήταν, βλέπετε εδώ σχήμα σταυρού και πραγματοποιούταν εκεί στα αρχαία χρόνια ο βαπτισμός. Και να συνεχίσουμε και να τονίσουμε ότι το σημαντικότερο σημείο στο μυστήριο του βαπτίσματος, είπαμε, είναι η τριπλή κατάκτηση στο αγιασμένο νερό και συνοδεύεται από την φράση από τον ιερέα «βαπτίζεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού με το όνομα», αναφέρεται το όνομα, «εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό γίνεται κάθε φορά, τρεις φορές, ακούγεται δηλαδή το όνομα της Αγίας Τριάδας. Πλέον ο νεοβαπτισμένος θεωρείται μέλος του σώματος του Χριστού. Και να πούμε ότι όποιος βαπτίζεται με τριπλή κατάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, θεωρείται χριστιανός. Ακολουθείτε λοιπόν αυτή η εντολή του Κυρίου, την οποία εφάρμοσαν και οι Απόστολοι και έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα.
Να πούμε, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός και κάτι που αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει μια παραβολή της τριπλής κατάδυσης και ανάδυσης στο αγιασμένο νερό με την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή, όπως ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία μας, αυτός που βαπτίζεται ουσιαστικά συμμετέχει σε αυτήν την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Πεθαίνει δηλαδή ο παλιός άνθρωπος πνευματικά και αναδύεται ο καινούριος άνθρωπος, ενωμένος με τον Θεό. Δηλαδή όλες οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος τελειώνουν, εξαλείφονται και αναγεννάται μέσα από αυτήν την τριπλή κατάδυση ο νεοφερμένος πιστός και ουσιαστικά ανασταίνεται κατά κάποιο τρόπο, συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην Ανάσταση του Χριστού και εντάσσεται ουσιαστικά, λαμβάνει μέρος στην Ουράνια Βασιλεία. Βέβαια, για να ενταχθεί πλήρως, όπως αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, είναι απαραίτητη η σύνδεση και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όμως να αναφέρουμε ότι ενωμένο με το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτό που ακολουθεί είναι το μυστήριο του χρίσματος, δηλαδή χρήεται ο νεοεισελθέν στην Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά. Είναι η ξεχωριστό μυστήριο το χρίσμα να αναφέρουμε, τελείται, επαναλαμβάνουμε αμέσως μετά το βάπτισμα και όπως δηλαδή με την βάπτιση του Χριστού εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή περιστεριού, είναι μια αποκαλυπτική σκηνή της Αγίας Τριάδος, αμέσως μετά από την ανάδυση του Χριστού από τον Ιορδάνη ποτάμο, έτσι το ίδιο κάνουμε και εμείς μετά την ανάδυση του νέου χριστιανού από την Κολυμβήθρα, ακολουθεί το χρίσμα για να λάβει όλα αυτά τα χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Το ορατό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι το Άγιο Μύρο, καθώς με σταυροειδή κίνηση ο ιερέας χρήει συνήθως τον ήπιο πλέον, με το Άγιο Μύρο στα διάφορα μέλη του σώματός του, μάτια, αυτιά, στόμα, χέρια, πατούσες, πόδια, και λέει τη φράση «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου Αμήν» για να αξιωθεί ο νεοβαπτισμένος τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι απαραίτητο αμέσως μετά το βάπτισμα να τελείται και το μυστήριο του χρίσματος, διότι με αυτόν τον τρόπο, αφού ο πιστός έχει εισέλθει στην Εκκλησία και έχουν εξαλειφθεί οι αρνητικές συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, είναι απαραίτητο να παίρνει το στήριγμα και όλη αυτή την δυναμική που του προσφέρει το Άγιο Πνεύμα για να τον στηρίξει στη νέα του ζωή. Να πούμε και εδώ πάλι ότι στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν τελείται μετά το μυστήριο του βαπτίσματος το μυστήριο του χρίσματος και έχουν αποφασίσει ουσιαστικά να το πραγματοποιούν πολύ αργότερα στην παιδική ηλικία του παιδιού, κατά το 7ο ή 8ο έτος της ζωής τους. Πλέον, μετά και το μυστήριο του χρίσματος, ο νεοβαπτισμένος εισέρχεται στην Χριστό ζωή και έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για να το πράξει. Βέβαια, αμέσως μετά, καλό είναι να ακολουθεί και η συμμετοχή του νεοφώτιστου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να αναφέρουμε ότι στην Αρχαία Εκκλησία πληροφορούμαστε από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου των Ιεροσολύμων ότι οι κατηχούμενοι, αυτοί που προετοιμάζονταν δηλαδή επί τρία πολλές φορές χρόνια για να εισέλθουν στην Εκκλησία, αμέσως μετά τη συμμετοχή τους και την είσοδό τους στην Εκκλησία μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος, συμμετείχαν με λαμπρό τρόπο στην Θεία Ευχαριστία και πολλές φορές συνήθως αυτή η διαδικασία γινόταν κατά την Πασχάλια περίοδο, κατά την προετοιμασία και συμμετοχή τους
για να λάβουν μέρος και με την Ανάσταση ουσιαστικά, με ένα συμβολικό τρόπο, να συνδυάσουν με αυτόν τον τρόπο την είσοδό τους στην Εκκλησία. Βέβαια να αναφέρουμε και ολοκληρώνουμε αυτή την ανάλυση, ότι καλό είναι ο νεοφώτιστος να συμμετέχει ώστε να τον πιο συχνά μπορεί στην Θεία Ευχαριστία, όχι μόνο παραδείγματος χάρη όπως συνηθίζουμε πολύ να κάνουμε κάτις μεγάλες γιορτές, διότι είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και της προσπάθειάς του αυτής να λαμβάνει και να τρέφεται τακτικά με τον ουράνιο άρτο, με τον Χριστό, για να ενισχύει αυτή την προσπάθειά του. Με την αναφορά μας και στο μυστήριο του βαπτίσματος, νομίζουμε ότι έχουμε θέσει πλήρως όλα τα ζητήματα, τουλάχιστον για αυτήν την πρώτη θεματική ενότητα και αυτό το πρώτο κεφάλαιο, που σχετίζονται με το ζήτημα της ενότητας και το ζήτημα της αδελφοσύνης που θέλει να περάσει το βιβλίο, πώς δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη της Εκκλησίας γίνονται πραγματικοί αδερφοί, δηλαδή τι συμβαίνει στην Εκκλησία που επιτρέπει αυτή την διάσταση της αδελφοποίησης θεολογικά, λειτουργικά, και συνέχεια στο βιβλίο μας να δούμε ενότητες, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να περάσει και στην καθημερινότητα και να ακολουθήσει ο άνθρωπος μετά την Εκκλησία μια συγκεκριμένη χριστιανική ηθική από αυτά που βίωσε, διδάχτηκε μέσα στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν για το πρώτο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.